just an active living out on the street. Am I? It's so tough to beat them. You're telling me yes, to find me something to eat. I'll pay you in another time. Take me to the end of the line. And if the rift is all so bad, see that. Keep pushing over, pushing my fame to die. Time to get me running just to get. Τύπος έχει ραντεβού στα τυφλά με τύπισσα που γνώρισε μέσω ίντερνετ. Sky Media αυτή, η οποία έχει βαφτεί λίγο παραπάνω από το κανονικό. Τη βλέπει αυτό, τα χάνει, δεν ξέρει τι να πει. Του λέει αυτή, γιατί με κοιτάει έτσι, είμαι πολύ έντονα βαμμένη. Όχι, εντάξει, ο αρχηγός σου σε είδε. Φιλαράκια, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο ραντεβού. Το σόου που φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά. Για να δούμε πόσο κοντά θα έρθει σήμερα η ραντεβούλα με τους τρεις ραντεβούλιδες. Και ποιος από αυτούς θα καταφέρει να πάει ταξίδι μαζί της και να κερδίσουν 1000 ευρώ μετρητά, 500 ο καθένας, δώρα από το ραντεβού. Ό,τι και να γίνει πάντως, εμείς θα περάσουμε καλά. Θα γελάσουμε, θα διασκεδάσουμε, θα χορέψουμε και θα τραγουδήσουμε με την υπέροχη μπάντα μας και τη μία και μοναδική Alec Mini. Οι ραντεβούλιδες όμως κάθονται σε αναμένα κάρβουνα. Πάμε να τους υποδεχτούμε αμέσως. Ο Παναγιώτης Κυπουρός, 25 ετών από τις Σέρες, δουλεύει ως υπεύθυνος προσωπικού σε καφέ μπαρ. Ο Δημήτρης Ψωμάς, 20 ετών από τη Λάρισα, έχει τελειώσει νοσηλευτική σε ΕΠΑΛ και είναι περιπτεράς. Ο Σίμος Λαζαρίδης, 19 ετών, μένει στο Πραχάμι, έχει στόχο να περάσει στο σώμα πυροσβεστικής και δουλεύει ως πρώτος μέτρης εστιατόριο. Παναγιώτη, υπεύθυνος προσωπικού σε μπαρ. Βεβαίως. Τι ακριβώς κάνεις? Είμαι υπεύθυνος προσωπικού. Δεν το καταλάβω, αυτό το λέει κανονικά. Και ο τίτλος. Ενώ τι κάνεις εσύ σαν Παναγιώτη, ρε παιδί μου, είσαι σκληρός, είσαι δύσκολος, τους τρέχεις όλους, παίρνουν κάμψεις, γενικά. Είμαι γενικά αυστηρός στη δουλειά, μου αρέσει να βγαίνει η δουλειά σωστά, αλλά είμαι και πολύ φιλικός με το προσωπικό. Με όλο το προσωπικό όλο το ή προσωπικό. Μόνο με τις γυναίκες? Έχω λίγο παραπάνω εκτίμηση στα θηλυκά, τι να κάνουμε. Μας γιατί αυτή παραπάνω. Η διάκριση, εντάξει, λογικό να σ' αρέσουν, φάνηκες από την αρχή ότι είσαι άντρας δυνατός, χοροπηδικτούλης λίγο. Μας αρέσει λίγο παραπάνω. Μπήκες έτσι, αλλά για πες μου. Μας αρέσει λίγο παραπάνω. Καλό είναι αυτό. Γι' αυτό είσαι και σήμερα εδώ. Στις Σέρες που μένεις, έχει νυχτερινή ζωή? Δόξα τω Θεώ, πάμε πολύ καλά. Οι Σέρες έχουν τη φήμη ότι είναι πολύ ωραίες γυναίκες, σε αντίθεση με τους άντρες. Ισχύει αυτό? Ισχύει κανονικά, ναι. Τι διαφορά έχουν από τις υπόλοιπες Ελληνίδες? Οι Σεραίες είναι αυτό που λέει και η παροιμία κανονικά. Πάρε Σεραία. Θα περάσει ωραία. Ωραία, ναι. Εδώ, ο καλύτερος διαφημιστής για τις Σεραίες. Χόμπι έχεις? Παλιά ασχολούμαι με τον πρωταθλητισμό, ταϊκβοντό, έκανα πολλά χρόνια. Α, και ήμουνα εσύ. Και σε εθνική ομάδα κανονικά. Ναι, διακρίσεις έχουμε πάρει. Ναι, είμαι 4 φορές πρωταθλητής Ελλάδος. Μπράβο, ρε, μεγάλε, μπράβο, ωραίο.
Εκεί το βράδυ έχει χρειαστεί να χρησιμοποιήσεις τις γνώσεις σου. Όχι, όχι. Αυτό το άθλημα δεν έχει να κάνει καμιά σχέση με την εξωτερική ζωή. Ναι, αλλά δεν έχει γίνει καν να σταματάς μέχρι τώρα. Δεν έχει, δεν έχει τύχει, όχι. Μάλιστα. Τα αποφεύγω πάρα πολύ λόγω και της δουλειάς μου. Μπράβο, αγόρι μου, μπράβο. Το χεράκι το βλέπω μέσα στο τατουάζ. Μουτζουρωμένος, ναι. Το ένα μόνο. Είναι όλο και από το άλλο έχω λίγο. Στήθος γενικά μου αρέσει το τατουάζ. Δέντρο είναι αυτό, ε. Ναι, ναι. Και συνεχίζεται, θέλω να δω η ρίζα που πάει. Ποιος ο λόγος που κάνεις τα τατουάζ? Σχεδόν όλα με τα τατουάζ έχουν κάποιο νόημα. Αυτό είναι λόγω ενός ατυχήματος που είχα. Mm-hmm. Έπεσες πάνω σε δέντρο? Έπεσα πάνω σε δέντρο από τον τρίτο όροφο. Από τον τρίτο όροφο? Βεβαίως, ναι. Κάτσε τώρα, γιατί κατά λάθος ή... Λίγο μεθυσμένος ήμουνα και έπεσα. Πολύ μεθυσμένος θα ήσουν, γιατί άμα είσαι λίγο, δεν πέφτεις από τον τρίτο όροφο. Κοίτα το δέντρο από κάτω. Τα κλαδιά με κράτησαν. Έλα ρε εσύ. Άρα, δηλαδή, έχεις τελειώσει πολύ κλαδικό, να πούμε κάτι τέτοιο. Γιατί το δέντρο είχε πολλά κλαδιά και σε κρατήσανε. Και από κάτω έχει ημερομηνία. Τι είναι η ημερομηνία της πτώσης? Η ημερομηνία αυτή είναι τα γενέθλιά μου. Πέθανε ο παππούς μου, δεν είχα ιδιαίτερη αδυναμία. Και εδώ πέρα πάνω έχω τον παππού μου φωτογραφία. Τη μέρα του γενεθλίου σου, ε? Ναι, ναι. Μάλιστα. Σημαντικό γεγονός. Εσύ ήρθες στη ζωή, ο παππούς έφυγε εκείνη τη μέρα. Ναι, ναι. Μάλιστα. Ανάμεικτα συναισθήματα για τον Παναγιώτη και για μας, χαρά, λύπη, αλλά είναι μέσα στη ζωή όλα τι αυτά. Να μάλιστα. Σήμερα τι ψάχνεις να βρεις εδώ, mm-hmm. Ποια είναι τα γούστα σου? Μελαχρινή, mm-hmm. Θα είναι ύψος όχι ούτε ψηλή ούτε πολύ κοντή. Μέτρια. Θέλω να είναι χαμηλών τόνων, έως χαζούλα. Mm. Έως. Δεν είπε να είναι χαζούλα. Και το είπε και με ιδιαίτερη προφορά, έως χαζούλα. Μάλιστα. Από πού θα καταλάβεις αν είναι έως χαζούλα? Μπορώ να το καταλάβω λόγω της δουλειάς που κάνω, τις καταλαβαίνω με τη μία της γυναίκης. Mm-hmm. Είχες στον παρελθόν σχέση με χαζούλα? Είχα και με χαζούλες και με έξυπνες. Ποιες ήταν καλύτερες? Οι χαζούλες. Εννοείται, γιατί κάνανε ό,τι τους έλεγες. Σκύβανε το κεφάλι. Και έκανε εσύ έξυπνες, ό,τι ήθελες. Ναι, είχαν το πάνω χέρι. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχουμε τέτοια εδώ στο ραντεβού. Θα δείξει. Θα δείξει. Δημήτρη! Γεια σας. Έχεις τελειώσει νοσηλευτική σε ΕΠΑΛ. ΕΠΑΛ, ναι, επαγγελματικό λύκειο. Το έχεις εξασκήσει το επάγγελμα? Ναι, έχω κάνει την πρακτική μου στο παλιό νοσοκομείο, mm-hmm. της Λάρισσας. Ναι. Και έχω πάρει την άδεια επαγγέλματος. Και τώρα ψάχνουμε. Και μέχρι να βρεις αυτό που θέλεις, δουλεύεις ως περιπτεράς. Ναι, ναι. Πρωί, βράδυ? Απογεύματα. Απογεύματα. Μέχρι κλείσιμο. Α, κλείνει το βράδυ, δεν είναι 24ωρο. Όχι, όχι, όχι. Μάλιστα, δύσκολη δουλειά να είσαι κλεισμένο μέσα σε ένα τετραγωνικό. Δεν είμαι μόνο κλεισμένο, γιατί έχει και πίσω αποθήκη. Γεμίζει, φεύγουν τα πράγματα όλη την ώρα. Ξαναγεμίζει, ξαναγεμίζει. Πάντα αναρωτιόμουν πώς μπαίνετε και βγαίνετε στο περίπτερο, γιατί έχει μία πόρτα μόνο. Άλλα περίπτερα είναι ακριβώς στο δρόμο επάνω. Οπότε λέω αυτό όταν βγαίνει. Παπ, δεν έχει κανένα μάξι. Υπάρχει ειδικό τρόπο και το μαθαίνετε κάπου αυτό, το πώ να μπαίνει και πώ να βγει. Όχι, απλά ανοίγει την πόρτα. Για δείξε μα, πες ότι εδώ είναι το περίπτερο, ρε παιδί μου. Πού. Εντάξει. Από εδώ είναι η τρυπούλα που ψωνίζει ο πελάτη και εσύ μπαίνει από πίσω. Από πίσω. Ναι, μην χτυπήσει όμω τον φίλο μου τον Παναγιώτη. Εντάξει. Δεν ανοίγουμε την πόρτα έτσι. Λοιπόν. Ανοίγει την πορτούλα. Ανοίγει. Βγαίνει το αφεντικό. Γιατί υπάρχει ένα αφεντικό μέσα, ρε παιδί. Α, υπάρχει το αφεντικό μέσα, μάλιστα. Μπαίνει μέσα. Ορθιό. Όχι. Μένα έρθει εδώ. Όρθιος μπαίνει μέσα. Ναι. Είναι το σκυλάει η πόρτα. Κάνε μας την κίνηση όλοι. Ανοίγεις την πόρτα, ναι. Μπαίνεις μέσα, ναι. Κάθεσαι. Ωραία. Και περιμένεις τον άλλον, ξέρω, έρχεται ο άλλος, παίρνεις γαράκια, παίρνει γαλινάκια, πορτοκαλάδες, κοκακόλες, λεμονάδες, σπράιτ, οτιδήποτε. Στο περίπτερο έχουν σημεί περιστατικά να σου κλέψουν πράγματα την ώρα που κοιμάσαι μέσα? Χθες. Όχι, δεν κοιμάμαι μέσα. Α, δεν κοιμάσαι ποτέ? Όχι, έχω τις κάμερες, βλέπω. Έλα, μεγάλε. Προχωρημένο περίπτερο αυτό, δεν είναι δηλαδή με κάμερες. Με κάμερες, έχεις και ασφάλεια, έχεις σεκιουριτάτες γύρω-γύρω? Όχι. Πόσοι δουλεύετε στο περίπτερο? Τρία άτομα. Το αφεντικό μου, η γυναίκα του και εγώ. Μάλιστα. Και τι έγινε, είδες από τις κάμερες ότι κλέβανε? Χθες, ναι. Και απες. Χθες έρχεται ένας. Ήταν μεθυσμένος, κρίμα. Εντάξει, εγώ τους λυπάμαι, δεν μπορώ να τους λυπάμαι τους άλλους. Και τι έγινε, τι πήρε? Παίρνει, ανοίγει το ψυγείο, εγώ τον έβλεπα από τις κάμερες μέσα και λέω τι θα κάνω, τι πας. Ανοίγει το ψυγείο, χαλαρός, παίρνει το κρασάκι του, του βάζει μέσα σε σακουλίτσα και πάει να φύγει. Τον βλέπω εγώ. Ρε φίλε, πού πάσα? Τι του είπε εσύ? Πού πάσα? Πού πάσα,
Πού πας, α. Λαρισέ έκανε αυτά, έτσι. Α, έτσι. Ναι, ναι. Θέλω να δω τι σου είπε ο μεθυσμένος. Μόλις του είπες πού πας, α. Τι είπε ο μεθυσμένος. Πρώτα απ' όλα, δεν ήταν Έλληνας. Δεν ήταν Έλληνας. Τι ήτανε. Ήταν από άλλη εθνικότητα. Μάλιστα. Και, εντάξει, δεν μπορούσε να μιλήσει, δεν ήταν στα καλά του. Ναι. Και, ξέρω, πάω ρε φίλε, λέω. Να σου πάρω το κρασάκι λίγο. Κρίμα να με βάλει μέσα στο τάμιο, ρε φίλε. Και εγώ το μεροκάμα το βγάζω. Τι εννοούσε. Δεν ξέρω, ρε φίλε, τι εννοούσε. Μην με βάζει τέτοια διλήμματα. Εσύ το είπε όμω γιατί. Α, το κρασάκι. Γιατί. Ναι, ναι, ναι. Και του παίρνω το κρασάκι όμω για γέρμα. Σαν κύριο, που είμαι. Ναι, ναι, ναι. Τον παίρνω, του λέω, φίλε μου, το ξανακάνει. Δεν τη βαράω. Μα σε παρακαλώ, φύγει. Πάω το κρασάκι, ακούω να με κουλουθάει. Του βάζω το κρασάκι μέσα. Φεύγω σαν κύριο, μπαίνω ξανάβτο. Ξανά αυτό εκεί. Εσύ πάλι, πού πα, α. Πού πα, του λέω. Έρχεσαι. Χα. Πού πα, του λέω. Τελικά στο τέλο, εντάξει. Του λυπήθηκα τον καημένο, λέω πάρτο. Πάρτο, ρε φίλε. Γίνε τάπα. Γίνε τάπα, δεν μπράβο, ρε μεγάλε. Μπράβο, ωραίο. Τι να κάνω. Ωραίο, ο Δημήτρη. Μεγάλη καρδιά ο Δημήτρη όμω, εντάξει. Του είπε γίνε τάπα. Κατάλαβε. Ωραία. Με τις γυναίκες το ίδιο έτσι, λειτουργείς, λες, βλέπεις μια γυναίκα και λες πού πας, α. Όχι, όχι, με τις γυναίκες είναι πιο καλή. Τι κάνεις, για πες μας. Όχι, 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 Μάρκο, όχι, δεν είναι έτσι. Είναι, είμαι καλύτερα με τις γυναίκες. Τι κάνεις με τις γυναίκες καταρχήν. Κλείνεις το περίπτερο το βράδυ, φεύγεις και πας να διασκεδάσεις. Α, μπράβο. Στη Λάρισα. Στη Λάρισα ή πολλά μαγαζιά. Έχει κλαμπάκια πολλά. Έχει, έχει. Χαμός. Έχει, έχει, έχει. Και μπαίνει στο κλαμπάκι τώρα μέσα και τι γίνεται, θα μπαίνει ο Μιτσάρας. Πάνω στο κλαμπάκι άνετος. Σιγά μην πέσει, ναι. Με ναι. Πάνω στο κλαμπάκι άνετος. Έχουμε αναπαράσταση πάλι. Ναι. Ο μεθυσμένος έχει φύγει, δεν είναι στο κλαμπ. Αυτός έγινε ναι. Τάπας αυτός. Λιάμα. Είναι σε άλλο κλαμπ. Λιούμα. Ναι. Και μπαίνει μέσα. Πάνω στο κλαμπάκι άνετος. Χαλαρά, ρε παιδί μου, τα φιλαράκια μου από πίσω και μπροστά. Ναι, έχει συνοδεία. Ναι, δεν πας μόνος σου. Όχι, ποτέ. Ωραία, ποτέ, ναι. Ποτέ. Ναι, ναι. Μπαίνουμε μέσα κανονικά, ρε παιδί μου, όλο κουμπλέ, όλο ωραία. Παίρνουμε το κουτάκι μας, χορεύουμε κι όλα. Πώς χορεύει, διάσαι εδώ, διάσαι εδώ. Χορεύουμε, άμα έρθει κανένα άλλο, ξέρω, κάνεις κανένα τέτοιο περουέντα. Ξέρω, εγώ, τέτοια τρελάρα, παιδί μου, κατάλαβες. Κάνεις τίποτα τρελάρα, παιδί μου. Ναι, το κάνεις για τον εαυτό σου. Το ξέρω, αγόρι μου, οι γυναίκες όταν σε βλέπουν να κάνεις έτσι, δεν γελάνε. Γελάνε. Μα αυτό εγώ θέλω. Να κάνω τους άλλους να γελάνε. Και εσύ. Γιατί μου αρέσει. Και οι γυναίκες σε πλησιάζουν όταν χορεύεις ναι, τα ναι. Κλαμπάκια. Αλλά το κακό ξέρεις ποιο είναι. Ποιο. Με βλέπουν φιλεκάρα. Όλες. Όχι όλες. Περισσότερες. Εκτός από τη μάνα μου. Πώς σε βλέπει. Μητρικά. Μάλιστα. Χόμπι έχεις καθόλου εσύ. Ασχολούμαι με ποδόσφαιρο. Α, παίζεις μπαλίτσα. Με τα 5x5, με τα παιδιά, ξέρω εγώ, από εδώ. Και όταν έχουμε χρόνο, κάνουμε καινούργια πράγματα. Θάλασσες, παραλίες, πηγές, ποτάμια. Χαμός. Τρέχουμε. Η Λαρισάρα ανέβηκε αλφαθηνική. Ναι, 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 Λαρισάρα. Ναι, ναι, Λαρα. Και να ευχηθούμε στην αλφαθηνική και να τα πάει καλά. Να είστε καλά, να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Γιατί έχει φοβερούς φιλάθλους. Σίμω, ήρθε και η σειρά σου. Μίλησε μας για σένα. Είμαι από εδώ από Αθήνα. Ένωσα Πανελλήνιες δεύτερη φορά. Mm-hmm. Την πρώτη δεν πήγε καλά. Δεν πέτυχα αυτό που ήθελα. Πού ήθελες? Ήθελα στην πυροσβεστική. Μάλιστα. Τώρα θα δούμε. Από τώρα έχουμε ελπίδες. Πάλι για εκεί έχεις δώσει. Θέλω να πιστεύω. Γιατί έτσι πάλι... τέτοιο κόλλημα με την πυροσβεστική. Μου άρεσε, από μικρός μου άρεσε. Εντάξει, είναι μια μόνιμη δουλειά. Ναι, τι είναι αυτό που σου κέντρισε το ενδιαφέρον, το ότι τρέχουν να σβήσουν φωτιές, ότι προσφέρουν κοινωνικό έργο. Είναι επικίνδυνη δουλειά. Είναι αρκετά επικίνδυνη. Απλώς το θεωρώ το ιδανικό για μένα. Και μου αρέσει να προσφέρω. Έχεις κάποιον στην οικογένεια που είναι πυροσβέστης και τον έχεις απρότυπο και θες να του μοιάσεις? Έχω ένα θείο. Α, σου έχει αφηγηθεί ιστορίες από διάφορες έτσι περιπτώσεις? Εντάξει, όχι αρκετές γιατί είναι στα γραφεία και γλιτώνει το τρέξιμο. Το εξωτερικό. Ως μπέτρ σε εστιατόριο, τι κάνεις? Κανονίζω τι κρατήσεις υπάρχουν. Βάζω τον κόσμο να καθίσει μέσα. Εύκολη δουλειά ή δύσκολη? Σου κάνουν παράπονα κάποιο που έχει κλείσει και έρχεται λίγο αργοπορημένος, εσύ έχεις δώσει το τραπέζι, γιατί συμβαίνουν αυτά και στο θέατρο και παντού, γι' αυτό το λέω. Έχεις τέτοια προβλήματα? Είναι δύσκολη δουλειά, γιατί πρέπει να στηρίξεις και στο μαγαζί που δουλεύεις, αλλά από την άλλη πρέπει να είσαι χαμογελαστός και στον πελάτη και σε ό,τι και αν συμβεί. Από όλα έχει το πανέρι σήμερα. Σέρες, Λάρισα και Αθήνα.
Πάμε λοιπόν να γνωρίσουμε το κορίτσι μας, τη ραντεβούλα για σήμερα. Έχετε αγωνία? Πολύ. Πολύ. Και εγώ. Πρώτη φορά τη δω μαζί με εσάς. Λίγο πριν από εσάς βέβαια. Παρακαλώ να έρθει ο τείχος για να μας κρύψει τα τρία αγόρια και να μην αποκαλύψει τη ραντεβούλα. Να μην μπορέσουν να τη δουν. Είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε το κορίτσι μας. Για να έρθει λοιπόν η ραντεβούλα. Να μας κάνει το χατήρι να έρθει κοντά μας. Wow! Γεια σου, Μάρκο. Καλώς. Κάθισε. Να καθίσω. Αν και το κοινό δεν θέλει να καθίσεις, από ό,τι φαντάζομαι, τέτοια ωραία πόδια και με τέτοιο ωραίο ντύσιμο, επάνω σε αυτά τα υπέροχα παπούτσια, νομίζω όλοι θα ήθελαν να σε δούνε όρθια. Αλλά πρέπει να κάτσεις, γιατί αυτή είναι η διαδικασία του παιχνιδιού. Μάλιστα. Το ονοματάκι σου? Καρίνα. Καρίνα. Ναι. Από πού είσαι? Από Ρωσία. Από Ρωσία. Γεννήθηκες εκεί και ήρθες εδώ ή γεννήθηκες εδώ? Όχι, γεννήθηκα εκεί και ήρθα εδώ πέρα 8 χρονών. Ναι. Πώς σου φαίνεται η Ελλάδα? Πολύ ωραία, πολύ μου αρέσει. Πας στη Ρωσία? Δεν την αλλάζεις, όχι. Είναι η δεύτερη πατρίδα σου, εδώ στην ουσία μεγάλωσες. Πας στη Ρωσία? Όχι. Γιατί? Δεν πάω. Δεν θες, δεν τυχαίνει? Δεν θέλω, μου αρέσει εδώ. Εδώ? Ναι. Με τι ασχολείσαι, Καρίνα? Έχω τελειώσει σχολή αεροσυνοδών και τώρα περιμένω να κάνω την πρακτική μου. Να αρχίσεις να πετάς, δηλαδή? Ναι. Α, είσαι κορίτσι για πέταμα, δηλαδή. Ψηλά εννοώ, στους ουρανούς. Δεν φοβάσαι μήπως αρχίζοντας να κάνεις ταξίδια πάρουν τα μυαλά σου αέρα? Όχι. Είσαι προσγειωμένο, κορίτσι? Όχι. 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 Oh. Τα ακούτε αυτά εσείς, έτσι? Δεν είναι καθόλου προσγειωμένο κορίτσι. Πετάς ψηλά? Ναι. Και άμα γνωρίσεις τον άντρα τον ονείρων σου, θα πετάξεις ακόμα πιο ψηλά? Πετάξουμε μαζί. Μαζί? Ναι. Ξένες γλώσσες, μιλάς ελληνικά? Ελληνικά, ρώσικα. Μια ξένη γλώσσα, ρώσικα. Αγγλικά. Αγγλικά. Και ιταλικά. Και ιταλικά. Κάτι ψηλά. Εντάξει, κάτι ψηλά, έτσι κι αλλιώς ψηλά θα πετάς με το αεροπλάνο, οπότε και αυτά που ξέρεις, τα ψηλά θα τους κάνουν εκεί πέρα. Πέρα από τα αγόρια που θα γνωρίσεις σήμερα εδώ, σκέφτεσαι ότι μπορεί η ζωή σου κάποια στιγμή να είναι κοινή με κάποιον πιλότο που θα γνωρίσεις το αεροπλάνο? Γενικά οι αεροσυνοδοί το σκέφτεσαι αυτό, ότι μπορείτε να γνωρίσετε ένα πιλότο και να μείνετε μαζί για πάντα? Ναι, είναι γνωστή φήμη αυτή. Δεν είναι δύσκολο όμως αυτό, γιατί δεν θα είναι ώρες ίδιες, εκείνος θα κάνει άλλα ταξίδια, εσείς κάνετε άλλα προφανώς. Ναι, αλλά είναι κάτι που το κάνουμε μαζί. Μάλιστα, σου έχουμε να κάνεις πάρα πολλά ταξίδια και να κάνεις τον όνειρό σου πραγματικότητα. Εδώ λοιπόν όμως έχεις φέρει και μία πολύ ωραία φίλη σου. Δεν ξέρω αν ασχολείται και εκείνη με το ίδιο αντικείμενο. Όχι. Πάω κοντά της, μπορώ. Τι χαμόγελο ωραίο είναι αυτό. Τι μάτια φοβερά είναι αυτά. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Πώς σε λένε? Σύση. Η αλήθεια είναι ότι φέτος στο ραντεβού έχουν έρθει αρκετές Σύσες, οπότε μία ακόμα και δεν έχουμε τελειώσει. Κανείς δεν ξέρει αν θα έρθει κι άλλη Σύση. Πες και εσύ Σύση λοιπόν, μιας και είσαι εδώ. Ναι. Η Καρίνα. Η Καρίνα, ναι. Τι άνθρωπος είναι? Είναι πάρα πολύ ευαίσθητη. Φαίνεται αυτό. Και πάρα πάρα πολύ ντροπαλή. Δεν φαίνεται καθόλου. Από την εμφάνιση που έκανε, μόνο αυτό δεν μας έδειξε ότι είναι. Μιλάμε για το χαρακτήρα όμως. Ναι, ναι, ναι. Πλάκα κάνω. Ναι. Είναι πολύ καλός άνθρωπος και στηρίζει γενικά όσους τη χρειάζονται. Mm-hmm. Πόσα χρόνια είστε φίλες? 5. Σε ένας έχει στηρίξει δύσκολες στιγμές? Πάντα. Εσύ την έχεις στηρίξει? Ναι. Και σήμερα γι' αυτό είσαι μαζί της, αν τη στηρίξεις. Ακριβώς.
Τι σου είπε όταν πήρε την απόφαση να έρθει στο ραντεβού, τι σου είπε και τι της είπες, θέλω να μάθω. Ήταν τελείως απόφαση της στιγμής. Mm-hmm. Αυτά είναι τα πιο ωραία, πρέπει να ξέρεις. Και εντάξει, απλά γέλασα και λέω, οκ, γιατί όχι. Αυτοί είναι φίλοι. Και είσαι σήμερα εδώ, θα γνωρίσουμε μαζί όλοι τα τρία αγόρια από τις απαντήσεις τους πρώτα και μετά θα τους δούμε και εμφανισιακά. Ναι. Θα ρωτήσω και τη γνώμη σου, το ξέρεις αυτό. Περιμένω. Οπότε έχεις τα αυτιά σου ανοιχτά για να ακούσεις τι ακριβώς θα μας πούν. Και βέβαια έχεις τα αυτιά σου ανοιχτά γιατί τώρα θα ακούσουμε το τραγούδι που θα μας ζητήσει η Καρίνα. Θέλω να ακούσουμε το «Δεν θέλω να μιλάς» μπλε. Το έχουμε και σε άλλα χρώματα. Όχι, το μπλε θέλω. Κίτρινο, καφέ και πράσινο. Εσύ το θες μπλε. Μπλε. Ωραία. Αλγμίνη, δεν θέλω να μιλάς μπλε. Πες το μας σαν στρουμφάκι. Αφού το θέλει μπλε, τι να κάνουμε τώρα. Πάμε, δεν θέλω να μιλάς. Δεν θέλω να μιλάς. Δεν θέλω να μιλάς. Δεν θέλω να κοιτάς. Δεν θέλω να σε ξέρω. Τα αγόρια μας εκδηλωτικά τα ρίχνουν όλα εδώ δίπλα, Καρίνα. Σε λίγο θα ξεκινήσει η διαδικασία των ερωτήσεων. Θα περιμένουμε λίγο όμως. Ναι. Θα εντείνουμε το ενδιαφέρον των αγοριών γιατί θα πάμε τώρα αμέσως σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Και μόλις επανέλθουμε θα αρχίσουν τα ωραία. Σε λίγο πάλι μαζί! Εδώ λοιπόν και πάλι, απογευματάκι είναι, μπορεί να είστε κουρασμένοι από τη δουλειά, αλλά εδώ είμαστε γεμάτοι ζωντάνια όλοι και προσπαθούμε να τη μεταδώσουμε και σε εσάς. Η Καρίνα από τη Ρωσία είναι κοντά μας και είναι έτοιμη να απευθύνει την πρώτη ερώτηση στα τρία αγόρια μας. Πες ότι με γουστάρεις πολύ, αλλά έχω τη φήμη της Γκαντέμος. Προχωράς ή λες άστα καλύτερα? Ναι, κανονικά θα πρέπει να έχουν και εικόνα για να πάρουν απόφαση, γιατί, ναι, άμα δεν δούνε, δεν ξέρεις τι θα απαντήσουνε. Νούμερο 1. Δεν στέκομαι στις φήμες, συνεχίζω κανονικά. Λόγω της δουλειάς που κάνω είμαι πολύ ανοιχτόμυαλος, οπότε προχωράμε. Από τη μία. Λίγα λόγια και στα ράτα. Δεν ακούω φήμες. Νούμερο 2. Δεν με ενδιαφέρουν οι φήμες, κοπέλα μου. Άρα θα συνεχίσω μαζί σου γιατί σε γουστάρω πολύ, αγάπη μου. Και να ξέρεις, όποια κοπέλα είναι δίπλα μου, μέρα με τη μέρα αλλάζει η τύχη της. Νούμερο 3. Δεν πιστεύω στις φήμες, ούτε έχω προκαταλήψεις. Θα προχωρήσω μαζί σου, διότι είναι καλύτερο να μετανιώσω για κάτι το οποίο έκανα, παρά για κάτι που δεν έκανα. Άρα και οι τρεις από ό,τι κατάλαβες δεν ακούνε τις φήμες, προχωράνε κανονικά. Εγώ όμως θα πάω στο νούμερο 3, που απάντησε έτσι τελευταίο και που δεν έχει θέμα με τις φήμες και που δεν θέλει να μετανιώσει για κάτι που δεν έκανε. Θέλω να μας πεις ποιο τραγούδι θες
Να ακούσουμε τώρα από την Αλκμίνη. Το «Δεν το αντέχω» του Γιώργου Παπαδόπουλου. «Δεν το αντέχω», Γιώργος Παπαδόπουλος. Ωραίο κομμάτι. Πάμε λοιπόν, Αλκμίνη. «Δεν το αντέχω να φεύγεις μακριά, να είσαι τώρα σε άλλη αγκαλιά. Δεν το αντέχω να μη σε έχω και να ζω χωρίς εσένα. Δεν το αντέχω να ζούμε χωριστά, κάποτε κάναμε όνειρα κοινά. Δεν το αντέχω να μη σε έχω, σ' αγαπώ, γυρνά σε μένα. Δεύτερη ερώτηση. Λοιπόν, βγαίνουμε μαζί και εμφανίζεται ένας τύπος και σε ξεφωνίζει δημόσια. Τι θες μανάρι μου με αυτό το χάλια? Είναι ο πρώην μου. Τι κάνεις? Νούμερο 2. Θα του έλεγα, εφόσον δεν ήσουν άξιος να την κρατήσεις, δεν σου πέφτει λόγος για να μιλήσεις. Λογική αντίδρασή σου που κοιμάμαι με την πρώην σου. Αλλά εφόσον το έφερε η άτυχη στιγμή να γνωριστούμε έτσι, εγώ θα σου γελάσω το ονοματάκι μου, Μίτσος για σένα, και εσύ θα γελάσεις τα καφεδάκια. Και θα σε πάρω να φύγουμε, αγάπη μου. Ναι, φευγάτος, ο τύπος είναι για να φύγετε μαζί. Νούμερο 3. Αρχικά θα τον αρπάξω και του πω να φύγει. Από εκεί και πέρα, αν δεν καταλάβει, τα πράγματα θα γίνουν χειρότερα. Ωπα, ντάις αυτός. Ντάις. Ο άλλος πήγε με πιο ωραίο τρόπο, με μαγκίτσα ψηλή. Ο άλλος δεν παίρνει χαμπάρι. Έλα, σπίτι σου. Νούμερο 1. Θα ανεβρίαζα πάρα πολύ, αλλά μόνο και μόνο για σένα. Δεν θα έκανα κανένα σκηνικό. Θα συνέχιζα το ραντεβού μας για να σου αποδείξω ότι δεν είμαι χάλιας. Μάλιστα. Κυριλαίο τύπος. Νευράκα, νευράκα, αλλά καλμάρουμε, τα κρατάμε μέσα μας, γιατί είμαστε κυριλαί. Εννοείται. Τώρα όμως πρέπει να εξωτερικεύσουμε το τραγούδι που θέλουμε να ακούσουμε επί τόπου. Μπαμ και κάτω, Λάμπης Λιβιαράτος. Το αφιερώνουμε κάπου? Εννοείται, αυτό το τραγούδι το αφιερώνουμε στην Καρίνα. Στην Καρίνα, άμα τη δεις θα πέσεις μπαμ και κάτω. Αλκμίνη, μπαμ και κάτω, επί τόπου. Ωραίος. Τα πάντα έχουμε σήμερα εδώ. Κρίμα που υπάρχει ο τείχος ανάμεσά μας και δεν μπορείς και εσύ και εσείς να απολαύσετε αυτό που γίνεται δίπλα. Είμαστε έτοιμοι για την ερώτηση νούμερο 3. Ναι. Για να σας ακούσουμε. Οι άντρες συνηθίζουν να σφυρίζουν στις γυναίκες. Πώς αντιδρούσες αν σε έναν χώρο μία γυναίκα σου σφύριζε δυνατά «Γεια σου τσολιά μου»? Το βρίσκεις ερωτικό ή όχι? Νούμερο 3. Δεν το βρίσκω καθόλου ερωτικό. Ίσως γελούσα, αλλά αν βρισκόμουν μέσα σε κόσμο, θα νιώθα πολύ αμηχανά. Μάλιστα. Νούμερο 1. Θα γελούσα στην αρχή, δεν θα δίνω όμως καμιά σημασία. Αλλά γενικά μου αρέσουν, όπως είπα και πριν, οι γυναίκες που είναι χαμηλών τόνων και είναι θηλυκές και δεν έχουν τέτοιες αντιδράσεις. Άμα σου λέει, δηλαδή,
Γεια σου, τσολιά μου. Σε χαμηλούς τόνους, θα σου άρεσε? Μπορεί λίγο περισσότερο. Α, να το έχεις υπόψη σου αυτό. Για πάμε τώρα. Α, για στο νούμερο 2. Δεν θα το θεωρούσα ερωτικό. Θα το θεωρούσα αγωλακευτικό. Και λογική θα ήταν η αντίδρασή της, γιατί όποια κοπέλα με βλέπει, τα χάνει. Όποια γυναίκα το βλέπει, τα χάνει. Θα πάμε να ακούσουμε το χάνει-χάνει από του Σάμπα. Αγόρι μου, ερωτήλε μου εσύ. Ερωτήλες. Για να δούμε λοιπόν ποιο τραγούδι θες να ακούσουμε, να τα χάσουμε κι εμείς μαζί με σένα. Τα χάσουμε. Και με τις γυναίκες που τα χάνουν, τα σε βλέπουν. Έτσι. Έχουμε γελέμε. Γιώργος Μαζονάκης. Όπα. Είσαι φοβερή. Όπα. Τα αφιερώνουμε κάπου. Ξέρει αυτή. Άιρε που ξέρει αυτή. Ξέρει, πες ένα όνομα εκεί πέρα να καταλάβουμε πού τα αφιερώνεις. Άντε να πούμε. Στο Καρινάκι. Στο Καρινάκι, έλα. Είσαι φοβερή, Καρινάκι. Είσαι φοβερή. Είσαι επικίνδυνη όταν έξω τριγυρίζεις. Όλο τον κόσμο κάνεις να παραμείνω. Όπου κι αν πας τα βλέμματα όλο μαγνητίζεις. Αφού στόχο, αφού στόχο, στόχο ξαναπεί. Είσαι φοβερή. Σ' αγαπώ πολύ. Κλαίω και αγόρια μας σήμερα έχουν κέφια τρελά. Ακούσαμε τις απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις που έκανες και ήρθε η στιγμή να αποφασίσεις ποιος θα αποχωρήσει πρώτος. Μην βιάσει, γιατί έχουμε και την Ελενίτσα εδώ, την Καρποντίνη, η οποία θα μας κάνει ένα ρεζουμέ από αυτά που μόνο εκείνη ξέρει να κάνει. Το νούμερο ένα δεν μασάει από φήμες. Τι πια σε λένε καντέμο, αυτό θα προχωρήσει μαζί σου. Αν σας την πέσει ο πρώην σου και τον περάσει Βερνίκη, εκείνος θα καταπνίξει την οργή του και θα συνεχίσετε το ραντεβού σας σχεδόν σαν να μην έγινε τίποτα. Τέλος, αν τους φυρίξει η άγνωστη, θα κολακευτεί μεν, αλλά τίποτα περισσότερο. Το νούμερο δύο, όχι μόνο θα γνωρίσει τις φήμες που σε θέλουν κατσικοπόδαρη, αλλά πιστεύω ότι μαζί του θα αλλάξει τύχη σου. Άλλωστε, έχει συμβεί και σε πρώην του. Από την άλλη, ο πρώην σου που τόλμησε να τον ξεφωνήσει, θα λάβει μια τεράστια σε λέξεις αλλά και νόημα απάντηση και θα το βουλώσει διαπαντός. Τέλος, μην ξεχνάς, το νούμερο 2 τρελαίνει τις γυναίκες άμα την εμφανίσει του, ασχέτως αν το θεωρεί ξενέρωτο να του την πέφτει μια άγνωστη. Το νούμερο 3 είναι ο παδός του προτιμώ να μετανιώσω για κάτι που έκανα παρά για κάτι που δεν έκανα. Άρα θα είστε μαζί. Στην πρόκληση του τέος σου δεν θα το παίξει ενωτέρω, θα τον πιάσει από το γιακά και θα του πει να φύγει. Και αν δεν το κάνει, θα πέσουν ψηλές. Αντίθετα, δεν αισθάνεται αν ήταν μια τύπησα του σφυρίξει και του την πέσει δημοσίως. Άντε το πολύ να γελάσει και μέχρι εκεί. Αυτό είναι. Με μία αναπνοή. Εσύ πάρε βαθιά αναπνοή όμως, γιατί πρέπει να πάρεις σημαντική απόφαση. Εγώ θα πάω στη Σύση, η οποία θα μου πει ποιος νομίζει ότι θα αποχωρήσει πρώτος. Το αυτή πάντα. Με σιγουριά. Με σιγουριά. Και αν αποτύχεις, τι θα μου πεις μετά? Βάζουμε στοίχημα. Ό,τι θες. Εντάξει. Πες μου στο αυτή το στοίχημα πρώτα. Έλα, πες μου. Έλα, δεν σε έχω φίλη. Ω, είναι πολλά, είναι πολλά. Όχι, ρίξε το ποσό, είναι πάρα πολλά αυτά που είπες. Οκ, δέχομαι, δέχομαι. Πες μου τώρα και το νούμερο που θα αποχωρήσει πρώτο. 6, 9, 4, 2, μάλιστα, μάλιστα, οκ. Λοιπόν, είναι ώρα να ακούσουμε και εσένα.
Βαθιά αναπνοή, μουσική αγωνίας παρακαλώ. Και η Καρίνα σκέφτεται. Έχεις χρόνο, μη βιάζεσαι. Μαζί σου δεν στοιχηματίζω, γιατί δεν το επιτρέπει το παιχνίδι. Με τη Σύση στοιχημάτισα. Δεν σας λέω πόσα. Σας μιλάει ο κυβερνήτης του αεροσκάφους. Σε λίγο η Καρίνα θα αποφασίσει ποιος επιβάτης θα αποχωρήσει πρώτος από το αεροπλάνο. Παρακαλώ τα καθίσματα σε όρθια στάση. Κλείστε τα προσωπικά σας τραπεζάκια. Γιατί η απόφαση θα είναι πολύ σημαντική. Ευχαριστώ πολύ. Ladies and gentlemen. Attention please. Αυτό είναι στα καράβια. Είσαι έτοιμη? Ναι, κιόλας. Ναι. Ακούμε λοιπόν την Καρίνα. Ποιο από τα τρία αγόρια μας θα αποχωρήσει πρώτο? Πιστεύω. Είσαι ένα Θεό Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητή ουρανού και γης. Θα αποχωρήσει το νούμερο... ένα. Όχι, όχι, έχασα το στοίχημα, όχι. Γιατί το ένα είπε και η Σύση. Όπο τώρα. Το ένα λοιπόν ο Παναγιώτης, παρακαλώ. Και άλλα Παναγιώτη κοντά μας. Παναγιώτης, ο οποίος χόρεψε τόση ώρα πριν, τα έδωσε όλα. Για ποιο λόγο έδιωξες το αγόρι μας πρώτο? Μ' άρεσαν πιο πολύ οι άλλες απαντήσεις. Mm. Ναι. Κοίτα, ύφος που έχει πάρει τώρα, κατάλαβες. Ναζιάρα. Ναι. Τι δεν σου άρεσε αυτά που είπε ο Παναγιώτης? Μου άρεσαν. Αλλά... δεν ξέρω. Mm. Έτσι ένιωσα. Έτσι ένιωσες. Το ενστικτό της είπε να κάνει αυτό και το έκανε. Έτσι κι αλλιώς δύο αγόρια πρέπει να αποχωρήσουν. Το ένα είναι ο Παναγιώτης. Παναγιώτη, για σήκω ρε Καρίνα πάνω να σε δει. Έτσι. Αυτό είναι ο γόητας, ο τζέντλε μας. Πανέμορφη. Πανέμορφη. Τι να πω, δεν υπάρχουν. Δεν πρέπει να κερδίσω απλά. Δεν μας έκατσε όμως. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Παιχνίδι είναι. Συνεχίζουμε. Θα μάθεις ποιο αεροπλάνο θα είναι όταν αρχίζει να κάνει ταξίδια. Θα βγάλεις στήριο πρώτη θέση. Παρακαλώ να τα σκάσεις. Και θα την απολαύσεις. Διαρκείας θα βγάλω, διαρκείας. Διαρκείας. Ωραίος. Αγόρι μου, να είσαι καλά. Πας το καλό. Αποχώρησε το νούμερο 1, μας έμεινε το νούμερο 2 και το νούμερο 3. Για να δούμε, θα μετανιώσεις ή όχι για την πρώτη επιλογή. Ένας φεύγει, μια ερώτηση ακόμα περιμένει τους άλλους δύο, η οποία θα γίνει από μένα, το ξέρεις αυτό. Με ακούτε καλά, νούμερο 2 και νούμερο 3. Ναι. Ωραία. Πας σε ένα κατάστημα να αγοράσεις παπούτσια. Έρχεται να σε εξυπηρετήσει μια θεά, σαν την Καρίνα, για παράδειγμα, και όπως είναι φυσικό, αρχίζεις και ρουφάς την κοιλιά σου, το παίζεις γόης και τα διάφτα. Την ώρα που πρέπει να δοκιμάσεις τα νέα σου παπούτσια, θυμάσαι ότι οι κάλτσες σου έχουν τρυπήσει στο μεγάλο δάχτυλο, με αποτέλεσμα να εξέχει καμαρωτό, καμαρωτό. Τι κάνεις? Νούμερο 2. Δεν θα ρουφήξω ούτε την κοιλιά μου, ούτε θα το παίξω κάποιος. Απλά και όμορφα, όταν είναι να δοκιμάσω τα παπουτσάκια, θα πω την όμορφη κοπελιά να μου φέρει και ένα ζευγάρι κάλτσες για να ταιριάσω με τα όμορφα παπουτσάκια μου. Και έτσι θα έχω και καινούρια παπουτσάκια και καινούριες καλτσούλες. Γάτα ο νούμερο 2, για να δούμε και ο νούμερο 3 τι έχει να μας πει. Δεν θα δοκιμάσω καν το παπούτσι. Θα σηκωθώ και θα φύγω, βρίσκοντας μια δικαιολογία ότι έχω κάποια δουλειά σημαντική. Θα φροντίσω άλλη φορά να είμαι πιο προσεκτικός. Μάλιστα. Κατάλαβες τώρα από ναι. Τις δύο τελευταίες απαντήσεις περί τίνος πρόκειται. Νούμερο 2 και νούμερο 3.
θα επιλέξεις μετά το διαφημιστικό διάλειμμα ποιος θα έρθει μαζί σου ταξίδι. Είμαι σίγουρος ότι η Σύση έχει ήδη επιλέξει. Ε, καλά. Ποιος θα πάει ταξίδι μαζί της. Θα μας πεις αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Σε λίγο πάλι μαζί με την τελική απόφαση της Καρίνας. Εδώ λοιπόν και πάλι, τρίτο μέρος του ραντεβού και τελευταίο. Η Καρίνα λυκνίζεται σαν να πετάει στα σύννεφα με το πρώτο της αεροπλάνο, στο πρώτο της ταξίδι, αλλά πρέπει να αποφασίσει και ποιος θα πάει ταξίδι μαζί της. Νούμερο 2 ή νούμερο 3. Έχεις κατασταλάξει ή όχι ακόμα? Πιστεύω πως ναι. Πιστεύεις πως ναι. Έχεις όμως κάποια δευτερόλεπτα ακόμα, μήπως αλλάξεις γνώμη. Ή αν θες να παραμείνεις στην αρχική σου απόφαση. Μουσική, παρακαλώ, αγωνίας. Θα ήθελα στο σημείο αυτό για να πατήσω το στοίχημα με τη Σύση, χωρίς να κοιτάει η Καρίνα, να μου δείξει με τα υπέροχα δαχτυλά της ποιος νομίζει ότι θα πάει ταξίδι μαζί της. Μάλιστα, το ίδιο ποσό παίζουμε, έτσι. Ή το διπλασιάζεις. Παραπάνω. Τι, παραπάνω. Τρία παραπάνω. Οκ. Για δούμε λοιπόν. Ή τα χάνω όλα για όλα. Ενιγματική η Καρίνα. Καρίνα, σ' ακούμε. Ταξίδι μαζί μου. Θα πάει το νούμερο 2. Πανηγυρίζω γιατί κέρδισα το στοίχημα με τη Σύση. Δεν έχω τίποτα με τα παιδιά. Επιλογή της Καρίνας ήταν το νούμερο 2. Να δούμε το νούμερο 3 να έρθει κοντά μας. Ο Σίμος. Πού πας? Α, από εδώ η Καρίνα, ο Σίμος, χαρήκατε? Ναι, ναι. Έλα από εδώ να δούμε λίγο εσένα, να δούμε και την Καρίνα. Σήκω ρε Καρίνα λίγο να σε δουν τα αγόρια μας, έτσι. Λοιπόν, βλέπεις την Καρίνα. Θες να δεις και το κατάστρωμα? Για πες, για πες. Είναι όπως την περιέγραψες. Ναι. Για πες μου εσύ για το Σίμο. Ωραίο παιδί. Ωραίο παιδί. Ναι. Σήμα μου να πας το καλό αγόρι μου. Ευχαριστούμε που ήσουν κοντά μας. Μην κάθεσαι. Δεν κάθεσαι γιατί είναι η στιγμή που θα γνωρίσεις τον Δημήτρη, τον Μιτσάρα από τη Λάρισα. Καρίνα μου, έλα πάρε θέση εδώ. Εδώ. Δημήτρη, ωρα, κόλλησε στον τοίχο. Εδώ, εδώ. Δεν σε πάμε για εκτέλεση. Εδώ. Εδώ, ρε, εδώ, εδώ. Εντάξει. Για δώσε λίγο μια. Αϊ, με σιούσε. Είναι πλακατζής, πρέπει να σου πω, χιουμορίστας από τους λίγους. Η Λάρισα έχει να το λέει για αυτόν. Και έχουμε τη χαρά και την τιμή να είναι σήμερα κοντά μας εδώ στο ραντεβού. Ο Μίτσος από τη Λάρισα. Ο Μίτσος ο ψωμάς. Ήρθε η στιγμή να δούμε πώς αισθάνεται ένας Λαρισαίος όταν συναντάει για πρώτη φορά μια Ρωσίδα. Να φύγει ο τείχος, παρακαλώ. Πάμε μπροστά. Κοίτα χαρά, κοίτα χαρά. Άνοιξε λίγο για να μπορέσεις να την απολαύσεις από την κορφή ως τα νύχια. Αχ,
Παναγία. Μίλα τώρα, έχεις 20 λεπτά για πάρτι σου. Όλα ολόκληρα. Ολόκληρα. Ωραία, εντάξει. Κουμπέλα μου, είσαι καταπληκτική, την άπω, ρε κουμπέλα μου. Είσαι πανέμορφη. Είσαι πανέμορφη. Ακούει και με την πρώτη, ρε. Παρακάτω. Το ξαναλέω. Είναι πολύ όμορφη κουμπέλα. Καλό κορίτσι να είναι. Πες μας τώρα, γιατί διάλεξες το 2. Είχε πλάκα. Ναι, είναι πλακατζής. Μου άρεσε αυτό. Λοιπόν, για να δούμε πού θα πάτε το πρώτο σας ταξιδάκι. Θα διαλέξει η Καρίνα. Εννοείται. Θα πετάξει. Το δίνεις σε μένα. Ανοίγω το φάκελο. Το βλέπω μόνο εγώ στην αρχή. Φυσικά. Για να δούμε πού θα πάτε. Ταξιδάκι. Δεν θα είναι με αεροπλάνο, Καρίνα μου. Σε να βάζω εγώ σε αεροπλάνο. Μην αγχώνεσαι. Ας τη λέει. Έχει σχέδια για σένα. Έχει όνειρα τρελά. Θα πάτε ο δικός εκεί που είναι να πάτε. Ναι. Κοντά σε σένα. Σουμπά. Είναι. Καρπενήσι θα πάτε. Δεν θα έχει πάει Καρπενήσι. Όχι. Ένα ταξίδι 4 ημερών με διαμονή σε πολυτελές ξενοδοχείο σε 2 μονόκλινα δωμάτια. Προσφορά του καταστήματος ηλεκτρικών ειδών Καρόνης. Και φυσικά 1000 ευρώ μετρητά είναι δικά σας, 500 στο καθένα, δώρο από το ραντεβού. Και όλα πάνε καλά, άλλοι 6 προορισμοί είναι δικοί σας. Είσαι ευχαριστημένη. Πολύ. Αγόρι μου, συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εξουδετέρωσες τους 2 αντιπάλους. Όχι, και κατάφερες. Τους αγαπάω. Τους αγαπάς, δεν είπαμε ότι τρέφεσαι συναισθήματα άγρια για αυτούς. Απλά κατάφερες να κερδίσεις το κορίτσι μας. Λοιπόν. Καλά να περάσετε στο Καρπενήσι. Περιμένουμε τα πλάνα από το ταξίδι σας. Φρόντισε να περάσει όσο καλύτερα μπορεί. Θα περάσει πολύ όμως. Θα της λες αστεία, θα την κυκλοφορήσεις το βράδυ εκεί πέρα, θα την πας σε κανένα κλαμπάκι, θα χορέψεις έτσι όπως μόνο εσύ ξέρεις να χορεύεις. Και από ό,τι βλέπω, σε συνοδεύει, έτσι ακολουθείς το χορό. Ναι, φυσικά. Να πας στο καλό. Μάλιστα, ο Δημήτρης πήρε την Καρίνα, αλλά για σας έχουμε Καρόνι. 2 από εσάς, μετά από κλήρωση που θα γίνει στο τέλος της εκπομπής, θα κερδίσουν από ένα υπέροχο δώρο προσφορά του καταστήματος ηλεκτρικών ειδών Καρόνις. Πάμε τώρα να δούμε πώς πέρασε ένα ακόμα ζευγάρι του ραντεβού στο ταξίδι του. Όταν έφυγε ο Τείχος και αντίβησα την Αλεξάνδρα, δεν σκέφτηκα τίποτα. Αλλά μετά συνειδητοποίησα ότι είναι μια όμορφη κοπέλα και ότι θα μπορέσουμε να περάσουμε ωραία στις διακοπές μας. Όταν έφυγε ο Τείχος και αντίκρισα τον Σπύρο, κατάλαβα ότι ήταν η σωστή επιλογή, γιατί η προηγούμενη δεν ήταν καλή. Η Αλεξάνδρα, ναι, μου αρέσει και νομίζω ότι κάθεται πολύ ωραία δίπλα μου. Ο Σπύρος όμορφο παλικάρι είναι και καλό παιδί. Αυτό που μου αρέσει πάνω απ' όλα στην Αλεξάνδρα είναι τα μάτια της. Έχει πολύ κεντρικά μάτια. Αυτό που μου αρέσει περισσότερο στο Σπύρο είναι τα μάτια του. Δεν υπάρχει κάτι που μου αρέσει πάνω στην Αλεξάνδρα. Πάνω στο Σπύρο δεν βρίσκω κάτι που δεν μου αρέσει. Δεν έχει κάτι συγκεκριμένο που με χαλάει. Στη Σαντορίνη περνάμε πολύ όμορφα. Πάμε τα μπάνια μας, πάμε τις βόλτες μας, πάμε για φαγητό. Πήγαμε, είδαμε το Λιβασίλεμα. Ήταν υπέροχα. Το ταξίδι μου στη Σαντορίνη με το Σπύρο είναι ωραία, ήρεμα, χαλαρά. Έχουμε ηρεμήσει, έχουμε γνωριστεί καλύτερα. Με την Αλεξάνδρα έχουμε βρει ένα κοινό σημείο επαφής, τον ύπνο. Μας αρέσει να κοιμόμαστε πάρα πολύ. Ο καθένας στα δωμάτια του και δεν μας ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Δεν υπάρχει λόγος επειδή είσαι με ένα άτομο διακοπές να υπάρξει φλερτ. Ίσα-ίσα που είναι καλή παρέα. Δεν υπήρξε φλερτ μεταξύ μας. Παρόλο που είμαστε στην ίδια ηλικία, που είναι κοντά οι ηλικίες μας, μείναμε μονάχα φίλοι. Όταν γυρίσουμε το ταξίδι, πιστεύω θα κρατήσουμε επαφές, αλλά φιλικές. Όταν γυρίσουμε το ταξίδι, λογικά ναι, θα με πάρει πιστεύω. Γιατί έχουμε γίνει πολύ καλή φίλη εδώ πέρα. Το ραντεβού για μένα ήταν μια εμπειρία, άξιζε που πήγα και που ήρθα στο ταξίδι. Είμαι ικανοποιημένος από την εξέλιξη, γιατί γνώρισα μια κοπέλα η οποία είναι πολύ καλή μου φίλη και γιατί πήγα σε ένα μέρος που δεν είχα ξαναπάει, μου δόθηκε ευκαιρία και περνάω πολύ όμορφα. Μάλιστα. Τώρα ποιος να ξέρει τι θα γίνει στην πορεία. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι ένα ακόμα ραντεβού έφτασε στο τέλος του.
Ευχαριστούμε όλους εσάς που ήσασταν και σήμερα κοντά μας. Ευχαριστούμε και εσάς που μας είδατε από το σπίτι. Να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ, να είστε πάντα καλά, να γελάτε συνέχεια. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας, το δικό μας ραντεβού, για την επόμενη φορά. Bye!